Διαφημίσεις ήταν, πέρασαν και πάλι μαζί στο Αποσπόντα, μαζί με τον Αλέξανδρο Χατζή και την Κατερίνα Τοπάζη. Όμως να πάμε στο επόμενο θέμα που έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Και ποδόσφαιρο ευαισθητοποιημένο αυτή τη φορά. Για να δούμε. Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου πλησιάζει στη λήξη του, αλλά χθες άρχισε ένα άλλο πρωτάθλημα διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Μιλάμε για το εσωτερικό τουρνουά των κοινοτήτων για εξαρτημένα άτομα. Μια προσπάθεια που σίγουρα αξίζει την προσοχή και τη συμπαράσταση όλων μας. Ο πρώτος αγώνας έγινε χτες, κατά από τη βροχή, μεταξύ των ομάδων του Νόστου και της Τροφής και τη συμμετοχή παλαιών ποδοσφαιριστών, παλέμαχων ποδοσφαιριστών, αλλά και την υποστήριξη της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία ήταν εκεί και ετοίμασε το ρεπορτάζ που θα δούμε αμέσως τώρα. Το δικό τους αγώνα δίνουν στο τερέν του ποδοσφαίρου τα μέλη των θεραπευτικών κοινοτήτων του ΚΕΘΕΑ. Μοναδικός αντίπαλος, η εξάρτηση και τα ναρκωτικά. Αυτό το τουρνουά είναι σαν μια πρόταση ζωής, ας πούμε. Και για τον κόσμο, άμα θέλει να έρθει να δει. Στο τουρνουά συμμετέχουν οι 5 θεραπευτικές κοινότητες, παλέμαχοι δημοσιογράφοι και ιέρα. Να δείξουν στον κόσμο ότι τα παιδιά μας πλέον έχουν ξεφύγει από τα ναρκωτικά με τον αγώνα, με την πάλη που κάνουν, χωρίς κανένα είδους υποκατάστατο. Μόνο με τη δύναμη της θέλησής τους. Προπονητής τους παίχτες του πρωταθλήματος της ζωής, ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής Μίλτος Παπαποστόλου. Η πολιτεία δυστυχώς είναι απούσα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτό είναι το θλιβερό. Όλα αυτά που γίνονται, γίνονται με ιδιωτικές πρωτοβουλίες από ανθρώπους μεροκαματιάριδες. Τιμή μας, εμείς οι παλέμαχοι διαιτητές, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στα παιδιά αυτά που κάνουν προσπάθεια να κερδίσουν τη ζωή επί 24 βάσεως. Εμείς θα νικήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Το αποτέλεσμα μας αδικεί, ασφαλώς. Ναι, η Στροφή είναι καλή ομάδα σίγουρα. Είναι πολύ καιρό μαζί, όλα τα παιδιά παίζουν από ό,τι ξέρω. Εμάς η ομάδα είναι 6 μηνών. Δεν υπάρχουν καμένα χαρτιά πλέον, ότι όλοι είμαστε εδώ και μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας.